ποτές δεν αυτοκτόνησε. Δεν θα το έκανε. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου. Είναι ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία. Σοκάρουν οι πρωτοφανείς ελλείψεις και ανακολουθίες που συνοδεύουν τα στοιχεία της δικογραφίας για το θάνατο του άτυχου 22χρονου στρατιώτη από το Ηράκλειο, του Μανώλη Τσικνάκη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο στρατιωτικό φυλάκιο της ακριτική νήσου Ρο στις 27 Ιουνίου 2018, με την υπόθεση να μπαίνει στο αρχείο με απόφαση στρατιωτικού εισαγγελέα ως αυτοχειρία, τα ερωτηματικά όμως να έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Η διερεύνηση να προχωρήσει, να γίνει το αυτονόητο για τη μνήμη του. Αυτό. Μετά από 5 χρόνια καταφέραμε να πάρουμε τη δικογραφία με λοιπή στοιχεία. Όπως αποκάλυψε η Κρήτη TV, από το χρόνο θανάτου, το σημείο θανάτου, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, τα τραύματα που προκλήθηκαν, ακόμη και το φωτογραφικό υλικό που δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία, όπως και αυτοψία ιατροδικαστή στο σημείο, ένα προς ένα όλα τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την υπόθεση δεν επανέρχονται μόνο ως εφιάλτης για την οικογένεια, αλλά ως κενά στην αντικειμενική εκτίμηση για τα γεγονότα που στέρισαν τη ζωή στον άτυχο 22χρονο, ο οποίος από πουθενά δεν προέκυψε, ούτε καν από μαρτυρίες μέσα στη δικογραφία, ότι είχε λόγους να βάλει τέλος στη ζωή του. Να πούμε ότι υπήρξε δόλος στην αξιολόγησή τους. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε οποιασδήποτε πληροφορίες χρειαστούν, αρκεί να τεθεί σε νέα βάση η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η δικογραφία 5 περίπου χρόνια μετά έφτασε στα χέρια της οικογένειας του 22χρονου, που από την πρώτη στιγμή φωνάζει ότι το παιδί της δεν αυτοκτόνησε. Δεν πέρασε καμία σκέψη ότι ο Μανώλης μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή μόνος του. Θέλω να φτάσουμε μέχρι την αλήθεια. Θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Είναι πολύ σημαντική απώλεια συγκεκριμένων στοιχείων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή και τεχνική σύμβουλο της οικογένειας, τα τραύματα που επέφεραν το θάνατο στον 22χρονο δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι προκλήθηκαν από πολεμικό του φέκι που είχε μαζί του ο Μανώλης και πως αυτά προσομοιάζουν με τραύματα που προκαλούνται από πιστόλι. Υπό αυτές τις συνθήκες, το γεγονός ότι από την ιατροδικαστική έκθεση λείπει το στοιχείο του ακριβούς τύπου του όπουλου που προκάλεσε το θάνατο, καθίσταται μοιραία έως και ύποπτη έλλειψη. Το τραύμα που φέρει στη δεξιά του ζυγωματική χώρα δεν έχει προκληθεί από του φέκι πολεμικό, αυτό που έχουν όλοι οι στρατιώτες στο στρατό. Δεν είναι δυνατόν ένας ιατροδικαστής, ο οποίος επιλαμβάνεται ενός τέτοιου περιστατικού, να μην καταγράψει τον τύπο του όπλου που διαπιστώνει ότι επέφερε αυτό το τραύμα. Αυτοί που φέρουν πιστόλι, δηλαδή κοντόκανο όπλο, είναι μόνο οι αξιωματικοί. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας που έκανε αίτηση η υπόθεση να επανεξεταστεί, ένα ακόμη στοιχείο που φωνάζει μέσα στη δικογραφία είναι το τραύμα του Μανώλη από τη δεξιά του πλευρά, που ήταν ακατόρθωτο, όπως περιγράφει και η τεχνική σύμβουλος, να προκληθεί από έναν αριστερόχειρα, όπως ήταν ο 22χρονος. Ένας αριστερόχειρας να χτυπηθεί, να αυτοπυροβοληθεί στην δεξιά ζυγωματική χώρα, στο μάγουλο, με ένα μακρύκανο πολεμικό του φέκι, είναι απίθανο έως και ακατόρθωτο. Το άψυχο σώμα του Μανώλη, όπως αναφέρει η τεχνική σύμβουλος, μετακινήθηκε συνολικά 3 φορές, με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου. Το ίδιο και ο χρόνος θανάτου που αποτυπώνεται, όπως αναφέρεται συγκεχημένα. Μια αλληλουχία στοιχείων που καίνε την οικογένεια, η οποία ζητά την αλήθεια και τη δικαίωση της μνήμης του παιδιού της, που χάθηκε πάνω στη Ρο, υπηρετώντας την πατρίδα. Η πατρίδα, μετά από 3,5 μήνες, μας τον έστειλε πίσω σκοτωμένο. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στους φαντάρους που ήταν εκεί, όσο μπορούν να βοηθήσουν. Αποτύχει δεν ήταν στο σημείο που είναι ο Μανώλης μου, που ήταν ο Μανώλης μου, και αποτύχει δεν είναι η μάνα τους αυτή τη στιγμή να μιλά. Στο πρώτο αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης, η απάντηση της στρατιωτικής εισαγγελίας δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε η κυρία Σπανάκη, η οικογένεια δεν θα σταματήσει, και όχι απλά γιατί ο πόνος τους για το χαμό του παιδιού τους είναι ανίποτος, αλλά γιατί το πόρισμα ότι αυτοκτόνησε συγκρούεται με όλα τα αντικειμενικά στοιχεία των ευρημάτων μετά το θάνατό του. Η δικαιοσύνη, η στρατιωτική δικαιοσύνη, ενεργοποιηθεί, να δείξει τα αντανακλαστικά που χρειάζεται, να τεθεί λοιπόν σε νέα βάση διερεύνηση της υπόθεσης, να δούμε λοιπόν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, να αξιοποιηθούν τα στοιχεία σωστά και κατόπιν
θα δούμε αν καταλήξει αυτή η έρευνα στον εντοπισμό συγκεκριμένου δράστη. Εμείς θα προχωρήσουμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε τον κόμπο μέχρι το τέλος.